Ειδική εκδήλωση πραγματοποίησε το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή την 25η Μαΐου, η οποία είναι η ημέρα αφιερωμένη στα εξαφανισμένα παιδιά. Πρωταρχικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των νέων δράσεων και υπηρεσιών, οι καλές πρακτικές που υλοποιούνται στην χώρα μας, αλλά και η μεγάλη έκταση και οι ιδιαιτερότητες του φαινομένου των εξαφανίσεων των ανήλικων στη χώρα μας. Γιατί διαχρονικά, Αλεξάνδρα μας, διαχρονικά είσαι κοντά μας. Είσαι κοντά σε αυτή την προσπάθεια και έχεις ταυτιστεί η φωνή σου στο Amber Alert και η παρουσία σου την ημέρα για τις εξαφανίσεις. Εκτός αυτού όμως είμαστε και φίλοι, είμαστε και άνθρωποι που είμαστε κοντά ένα στον άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Είμαι σήμερα πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, σε τόσο σημαντικούς ανθρώπους, που κάθενα στην υπηρεσία του ή στο φορέα του δίνει την καθημερινή του μάχη. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το βίντεο που είδατε προηγουμένως το φτιάξανε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Miss Children Europe, που το χαμόγελο του παιδιού είναι συνίδρυτής. Από τότε λοιπόν έγινε η ελληνική κοινωνία, ταρακουνήθηκε πιο πολύ, αλλά και οι υπηρεσίες έγιναν πιο αποδεκτές σε πράγματα που πρέπει να γίνουν με τη συμμετοχή κάποιων φορέων που είναι έγκυροι, έμπειροι και πιστοποιημένοι, όπως ο Ερυθρός Σταυρός. Με τον κύριο Αργυρινό που είναι εδώ και που εκπροσωπεί, και συγγνώμη προηγουμένως δεν ανέφερα, αλλά ξέρετε ότι είναι σας στην ψυχή μας και γι' αυτό το λόγο εκπροσωπείτε το θετικό, το καλό του εθελοντισμού. Αναμφίβολα, οι εξαφανίσεις ανηλίκων αποτελούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του έγκυται στην πολυεπίπεδη και στενή συνεργασία μεταξύ συναρμόντιων υπουργείων, φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ώστε η διαχείριση τέτοιων περιστατικών να είναι η πλέον ενδεδειγμένη και να αποφέρει από τα αποτελέσματα. Η παρουσία και η συνεισφορά του Συλλόγου Χαμόγελο του Παιδιού σε αυτή τη σπουδαία συλλογική προσπάθεια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι εξόχως σημαντικές. Η συνεργασία του με τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, που χρονολογείται ήδη από το 2007, έχει πλέον αποκτήσει νέα δυναμική, διευρυμένο περιεχόμενο και ενισχυμένη αποτελεσματικότητα. Το νέο σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Συλλόγου Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο υπεγράφει τον Ιανουάριο του 2020, συνιστά το επιστέγασμα μιας νέας σελίδας συνεργασίας, που σκοπό έχει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προστασίας και στήριξης προς τα ανήλικα και ενήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και την στενότερη συνεργασία στον τομέα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών στους τομείς αυτούς.